Όσα συνέβαιναν στη φοιτητική εστία της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων έχουν προβληματίσει τους γονείς που σπουδάζουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη και ενδεχομένως φιλοξενούνται σε εστίες. Τα παιδιά εδώ έχουν και επαρκή φύλαξη και επαρκή συντήρηση των εγκαταστάσεων ώστε να προλαβαίνουμε φαινόμενα κινδύνου από ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Όπως εξηγεί ο διευθυντής της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών, πρόκειται για μια μικρή κοινωνία παιδιών που μπορεί να συναντήσει κανείς τα πάντα. Υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν υπάρχουν και είναι λογικό μια κοινωνία, μια κλειστή κοινωνία στην ουσία που αποτελείται περίπου από 800 φοιτητές ίδιας ηλικίας, ίδιο ενδιαφερομένων, αγχωμένων για να τελειώσουν, γίνεται πιο νωρίς στις σπουδές τους λόγω και της οικονομικής κρίσης. Μακριά από το σπίτι τους, η πρώτη φορά που φεύγουν μακριά από το σπίτι, όλα αυτά δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτά είναι φυσιολογικά, δεν είναι κάτι το παράλογο, είναι κάτι το οποίο και η κοινωνία γίνεται παντού. Στατιστικά και μόνο να το δει κάποιος, αναμένει κάποια τέτοια περιστατικά που συμβαίνουν στην κοινωνία κάθε μέρα. Δεν είναι όμως αυτά τα περιστατικά πέρα από κάποια όρια. Μάλιστα, πριν από κάποιο διάστημα απετράπει αυτοκτονία φοιτητή μετά από ενημέρωση που έγινε στη διεύθυνση. Είχαμε και περιπτώσεις απειλής με αυτοκτονία ή οτιδήποτε άλλα τέτοια θέματα πιο δύσκολα διαχειρίσιμα, αλλά ευτυχώς με τη συνεργασία των φοιτητών όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και πήγαν μια και εξελίχθηκαν μια χαρά. Όχι, υπήρξε συνεργασία με το τμήμα το αρμόδιο και με το πανεπιστήμιο και αντιμετωπίστηκε εγκαίρως. Αυτό ήταν ένα μονομένο το οποίο έγινε πριν κάποιο διάστημα. Η συνηθισμένη λειτουργία της εστίας είναι και καλή και ασφαλής. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε και προς τους γονείς των παιδιών που μένουν σε εστία. Είναι ασφαλής. Η φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί 40 χρόνια και αυτό το διάστημα φιλοξενεί 800 παιδιά.